Σήμερα σας έχω ένα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο πραγματικά όταν το βρήκα ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Αν είσαι φοιτητής, αυτό το βίντεο σε ενδιαφέρει. Αν δεν είσαι φοιτητής, κάτσε να το δεις γιατί μπορεί να έχει σίγουρα κάποιο γιο φοιτητή ή σίγουρα είναι ένα τυψάκι το οποίο μπορείς να φλεξάρεις και να λες στους φίλους σου «Δες τη βρήκα». Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσει άλλο για βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Τι σας έχω σήμερα. Πριν όμως σας πω, πάνε να κάνεις ένα search dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα. Άντε. Το σημερινό βίντεο είναι μια προσφορά της ASCO Design. Black Friday και σε κάθε αγορά κουτιού ASCOs από τις 26 ως τις 28 έχεις 25% έκπτωση για εσένα που θέλεις κάτι ιδιαίτερο στο γραφείο σου. Ισχύει για online αγορές από το ascosdesign.com. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν είστε φοιτητές λοιπόν και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, σίγουρα αυτό το βίντεο σας ενδιαφέρει. Γιατί σίγουρα θέλεις να έχεις το φοιτητικό πάσο μέσα στο Apple Wallet. Θέλεις. Υπάρχει τρόπος να το βάλεις, φίλε μου. Και πάρα πολύ εύκολα κιόλας. Απλά θέλει να κάνεις μια διαδικασία πρώτα με το. Θα σου δείξω ποιο. Λοιπόν, το πρώτο και βασικό που πρέπει να κάνεις, εγώ βασικά, είναι να ανοίξεις Screen Recorder για να βλέπεις την οθόνη. Εφόσον ανοίξεις Screen Recorder. Όσο εγώ κάνω screen recorder, εσύ πήγαινε να τσεκάρεις dimigeo.gr και ανοίγουμε μια νέα καρτελίτσα. Εδώ πέρα πατάμε. Λοιπόν, αν πατήσεις φοιτητικό πάσο, σου βγάζει τέρμα πάνω το academycid.gov.gr. Είναι το site το οποίο δημιούργησες το πάσο το φοιτητικό σου. Easy. Να σας δείξω πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ, δηλαδή να βάλουμε το πιστοποιητικό, εμένα δεν ισχύει προφανώς, γιατί δεν, γιούχου. Οπότε προσπαθούμε να βάλουμε το πιστοποιητικό μας μέσα στο Apple Wallet. Πάρα πολύ easy, οπότε τι κάνεις. Πας προς τα πάνω, πηγαίνεις στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης πάσου και σου βγάζει εδώ πέρα κάτι πραγματάκια όμορφα και ωραία. Αν δείτε, λέω για τα μέτρα προστασίας ενημερών, bla 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 bla, και σας λέω ότι υπάρχει ένας τρόπος να βάλετε το πιστοποιητικό σας, το πάσο σας μέσα στο Apple Wallet, για να μην χρειάζεται να έχετε την επαφή με το πάσο σας. Οπότε, αν πατήσουμε τέρμα πάνω που λέει εγγραφή και είσοδος, μας λένε να βάλουμε τα στοιχεία μας. Αν έχετε κάνει εγγραφή, τότε θα πατήσετε είσοδος. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή και δεν έχει έρθει το πάσο, τότε θα πατήσετε εγγραφή. Οπότε πατάμε πτυχιακός φοιτητής, εκτός αν είστε πτυχιούχος φοιτητής, εκεί πατάτε πτυχιούχος φοιτητής, και πατάμε σύνδεση. Μόλις πατήσουμε σύνδεση, μας ανοίγει προφανώς τα στοιχεία μας εδώ πέρα και μας λέει, ξέρω εγώ, φοιτητικό πάσο και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, πάνω-πάνω θα μας λέει λήψη αρχείου PK Pass. Εμένα τώρα μου το έχει ήδη σε λήψη. Εσάς θα σας γράφει, θέλετε να κάνετε λήψη του PK Pass. Ναι, θα σας γράφει κάτι τέτοιο. Οπότε εσείς θα πατήσετε λήψη του PK Pass. Μόλις πατήσετε λήψη του PK Pass, θα σας βγάλει αυτό το πράγμα. Και θα πατήσετε προσήκη στο Apple Wallet. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Έχεις το φοιτητικό πάσο στο κινητό σου. Οπότε, σαν πατήσεις προσθήκη και κάνεις double tap στο πλευρικό κουμπί, έχεις το φοιτητικό πάσο στο Apple Wallet. Οπότε, πηγαίνεις στην τράπεζα, τους λες πάρ' το πιστοποιητικό μου, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, και τους λες μετά πάρε και το πάσο μου, πάρε και το πάσο μου, εύκολα για να μπορέσεις να περάσεις. Αυτό ήταν. That's it, τώρα τα έχεις όλα. Ψάχνω να βρω τρόπο να βάλουμε μέσα και την ταυτότητα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημος τρόπος να το κάνεις, καθώς η Apple τώρα έχει αρχίσει να δίνει πρόσβαση σε χώρες να μπορούν να βάλουν τις ταυτότητές τους. Νομίζω ακόμα είναι σε Καναδά και σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, όχι σε όλες. Οπότε ακόμα δεν μπορούμε να βάλουμε την ταυτότητά μας μέσα στο Apple Wallet. Ξέρω πολύ μπορεί ίσως να μην σε πολλούς να μην αρέσει αυτό, να μπορείς να έχεις όλα τα στοιχεία σου μέσα στο κινητό σου, αλλά όπως και να έχει είναι το μέλλον και εκεί εξελίσσεται όλο το πράγμα. Οπότε για να κάνεις και τη ζωή σου πιο εύκολη, ήδη σε παρακολουθούν, οπότε μην νομίζω ότι απλά αν θα βάλεις τα στοιχεία σου αυτά μέσα δεν θα σε παρακολουθούν πάλι, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τα έχουν ήδη όλα τα στοιχεία σου, όπου έχεις βάλει κάρτες, όπου έχεις βάλει αφημείο, όπου έχεις βάλει τα πάντα, να ξέρετε ότι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείς το τηλέφωνό σου,
και το χρησιμοποιήσεις, δεν σημαίνει ότι εκείνη την ώρα γίνεται κάτι. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που έχετε το κινητό σας και τηλέφωνο που παίρνετε, όλα μαθαίνονται. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.